Ήρθε με τον πατέρα Ιλαρίωνα και τον πατέρα Δοσίθεο και θα μας πει κάτι τώρα ο γέροντας Ιλαρίωνας. Κάτι που συνέβη πριν βγει ο νόμος. Για πέστε μας, γέροντα. Ωραία, πάω θέλω. Κάτσε, πες από την αρχή, γέροντα. Είδατε ένα μοναχό. Βλέπω ένα μοναχό, ωραίο λοιπόν. Μου έκανε εντύπωση. Βρε Πάφερ, έχουμε τέτοιον άνθρωπο εδώ πέρα. Στην εποχή μας, αυτός είναι ένα από τους παλιούς ανθρώπους, τους Αγίους, μόλις τον είδα. Βρε Πάφερ, δεν σε ξέρω, πού είσαι, εδώ στο όρος, πες μου. Δεν μου λέει. Βρε, έχει το όρος της εποχή μας, τέτοιον άνθρωπο Άγιο, είπα εγώ με τον νόμο. Βρε, τι είναι, μπαίνει μέσα λοιπόν από την πόρτα του Θεού. Καλά, πώς πέρασες, είναι κλειστά. Λέω, ποιος είσαι ρε πάτε ρε θέλω. Δεν μου λέει, θα σου πω μου λέει. Θα σου πω. Και τι μου λέει. Θα γίνει όρχιο των ορχείων λέει η ασέβεια. Καλά δε, δεν μου λες πάτε ρε και αυτό και τώρα είναι εδώ. Και τώρα λέει και μου λέει και αυτός. Αλλά θα οργιάσει τρόπο τον πολύ η αυτή η ασέβεια. Όταν λέει ασέβεια, όριο, όλα λοιπόν τα τρόπο των τα όρια θα ανήκουν σε αυτή την ασέβεια. Γερόντα, όταν τον είδα, είσαι ξύπνιος. Τι ήμουν. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Ναι, ήμουν ξαπλωμένος. Έκανε δύο βήματα, πού έκανε. Πρόλαβα και είδα δύο βήματα, τρία που μπήκε μέσα από την πόρτα μου. Τι ηλικία ήτανε. Τον έβλεπα και έλεγα, φαινόταν νέος. Φαινόταν εμένα λοιπόν. 40-45. Δεν μου λες ρε Πάφερ, λέω, σε παρακαλώ. Σε ρωτάω να μου πεις, λέω, γιατί δεν μου λες το όνομα σου. Δεν μου, θα σου πω μου, είπα, αλλά μου είπα αυτό το πράγμα. Αν θα γίνει αυτό το όριο της ασυρίας. Αυτό σας το είπε με λύπη. Με τι το είπε, με χαρά μου το πει. Η όψη του ήταν γαλήνια. Αφού ο Άγιος. Έχει το Άγιο Όρος σήμερα τέτοιον άνθρωπο εδώ. Το Άγιο Όρος στην εποχή μας. Και μπήκε στο δωμάτιό σας ενώ ήταν κλειστή η πόρτα. Τη νύχτα, δύο η ώρα τη νύχτα. Δύο η ώρα τη νύχτα. Κλειστή ήταν η πόρτα. Ήταν σημείο από το Θεό για να ταρακουνηθούμε. Για όταν είχατε χαρά μέσα σας όταν τον είδατε. Χαρά τον είδα. Χαρά γιατί επέμενα να μου πει το όνομά του. Παρακαλάγατε όμως από καιρό να σας εμφανιστεί ένας μάρτυρος επιβαίνει. Έλεγα, εγώ, Θεέ μου λέω, δεν κάνεις κανιά, εσύ κανέναν άνθρωπο εδώ μέσα στους πατέρες, κανέναν άγιο άνθρωπο λέω, να κάνει κάποια εμφάνιση, να ακούσουμε κάτι. Αυτό έλεγα, ναι. Μάλιστα. Και να τι μάθουμε, να παρηγορηθούμε σε κάτι. Τι λέτε στον κόσμο, γέροντα, ύστερα από αυτά που γίνονται, τι να κάνει ο κόσμος με την αδιαφορία, την αμαρτία, τη μεγάλη, κοίταξε τον εφησυχασμό. Λοιπόν, κοίταξε, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν στην ανομία. Πάει, τέρμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι κουράζονται. Να, αυτό είναι. Οι περισσότεροι δηλαδή πάνε στην κόλαση με τις ανομίες. Η Ελλάδα, τι θα απογίνει η Ελλάδα. Που είμαστε πρώτοι στις εκτρώσεις και βγήκαν αυτοί οι επάρατοι, οι καταραμένοι αντίχριστοι νόμοι. Κάθε μονάδες θα δικαιωθούν και θα γίνει για παράδειγμα. Οι μονάδες. Μονάδες, ναι. Θα χαθεί η Ελλάδα, θα συνεχίσει. Κοίταξε η Ελλάδα, τον κόπο, το κατάσταση εποχή είναι χαμένη από πολλά χρόνια ακόμα. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε, γέροντα.